συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου ένας άντρας ηλικίας 26 ετών, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο 26χρονος διακινεί κάναβη, αστυνομικός προσποιούμενος τον πελάτη συνάντησε τον συλληφθέντα, ο οποίος παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και παρέδεσε στον αστυνομικό 11,8 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Σε νομότυπη έρευνα που έγινε στο σπίτι του 26χρονου βρέθηκε μία ακόμα νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,2 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη, καθώς και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία ο δράστης μετέβη στο σημείο συνάντησης με τον αστυνομικό ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Σε αποκλεισμό της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου της Πάτρας προχώρησαν από τις 10 το πρωί τα μέλη του ΠΑΜΕ. Ωστόσο, οι συγκεντρωμένοι δεν απέκλεισαν τις υπόλοιπες εισόδους του κτηρίου με αποτέλεσμα η λειτουργία του Δημαρχείου να μην παρακολύεται. Στις 12 ήταν προγραμματισμένη κατάληψη του κτηρίου από την Ομοσπονδία των Δημοτικών Υπαλλήλων και για το λόγο αυτό η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου μεταφέρθηκε για τις 11 το πρωί. Το Σάββατο 25 Ιουνίου πραγματοποίησαν για 13η φορά με επιτυχία τον κολυμβητικό διάπλο του στενού ρίου αντιρίου τα μέλη και οι φίλοι της θεραπευτικής κοινότητας Γέφυρα του Οκανά. Η Γέφυρα ΑΕ υποστήριξε για ακόμη μία φορά το εγχείρημα, επικοινωνώντας το συμβολικό ανθρώπινο μήνυμα μέσα από τους ηλεκτρονικούς πίνακες και το σταθμό διονδύων της Γέφυρας Χαριλαίος Τρικούπης. Από πέρυσι, η ανάδοχος της ζεύξης έχει έναν ακόμη δεσμό με τη γέφυρα, αφού ο Σύλλογος Οικογένειας της Κοινότητας είναι ένα από τα 50 μέλη της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων Πυλώνες Αλληλεγγύης. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ θα βρίσκεται αύριο Τρίτη στις 9.30 το πρωί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλακαρνανίας Βασίλη Αντωνόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Περιβάλλοντος Νίκο Ιφαντή, στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Διαχειριστικής Αρχής. Ο κ. Κατσιφάρας και τα στελέχη της Περιφέρειας θα έχουν συνάντηση εργασίες με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ στο Δημαρχείο με σκοπό να εξεταστεί η πορεία έργων του ΕΣΠΑ. Την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.